να παρευρίσκεται μαζί μας λόγω του περιορισμού των εμφανίσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και έτσι λοιπόν η υποψήφια δημοτική σύμβουλος του συνδυασμού μας, η κυρία Δόλια Τοσομίνη Αναστασία, θα παρουσιάσει την πρότασή της του συνδυασμού σχετικά με το περιβάλλον, ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας. Καλημέρα και από εμένα. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν εσάς που μας γράφετε την παρουσίαση εδώ για να καλύψετε αυτή την παρουσίαση ώστε να την επικοινωνήσουμε προς τους δημότες. Να ευχαριστήσω και τον επικεφαλή του συνδυασμού μας, τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη, για το βήμα που δίνει για άλλη μια φορά στους υποψήφιους του συνδυασμού να αναπτύξουν τις προτάσεις και τις ιδέες τους για έναν καλύτερο Δήμο. Εγώ λέγομαι Δόλιο Αναστασία, είμαι από τη Μελίτη και είμαι χημικός μηχανικός. Λόγω ειδικότητας έχω έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ένα ειδικό ενδιαφέρον πάνω στα θέματα περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, διαχείρισης αποβλήτων και εξοικονόμησης σπόρων και ενέργειας. Συμμετέχω για πρώτη φορά σαν υποψήφια στις αυτοδιοικητικές εκλογές ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος του Συνδυασμού Ενότητα Συνεργασία μετά από την τιμητική πρόταση του υποψήφιου δημάρχου του κ. Στάθη Κωνσταντινίδη, να συνδράμω και εγώ με τις δυνάμεις μου και τις γνώσεις μου στο να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τις προοπτικές για έναν καλύτερο Δήμο. Ανέλαβα λοιπόν έτσι με μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσω και να σας αναπτύξω τις προγραμματικές θέσεις του Συνδυασμού Ενότητα Συνεργασία πάνω στους τομείς περιβάλλον, ανακύκλωση και εξοικονόμηση ενέργειας. Ξεκινώντας με το περιβάλλον, η σύγχρονη περιβαλλοντική προστασία έχει ως σκοπό να λαμβάνονται μέτρα για την προφύλαξη του περιβάλλοντος με τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα ζωής, η βιωσιμότητα και παράλληλα επιτυχάνεται η οικονομική ανάπτυξη. Η περιβαλλοντική προστασία όμως δεν σημαίνει ανέρεση της οικονομικής δράσης ούτε και ανακοπή της ανθρώπινης εξέλιξης. Έτσι λοιπόν επιβάλλεται η λήψη μέτρων για την προστασία της ατμόσφαιρας, των υδάτων, του εδάφους, την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και την παρακολούθηση των ρήπων. Κινούμενοι σε αυτά τα πλαίσια, θα μεριμνήσουμε για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, την ορθή διαχείριση των οικοσυστημάτων, την στήριξη των περιβαλλοντικών δράσεων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΒΕΒΗΣ, θα φροντίσουμε για την οργάνωση δράσεων εθελοντικής δεντροφύτευσης με συμμετοχή φυσικά των δημοτών και για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των ορυχείων με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Για την διαχείριση των υδάτων, σχεδιάζουμε όσον αφορά την ίδρυψη και την άρδευση, εκστρατεία για την ενημέρωση των δημοτών για την ορθολογική χρήση του νερού, σε συνεργασία πάντα με την ΔΕΙΑ. Μελέτη κατασκευής δηληστηρίου στο φράγμα της Τριανταφυλιάς για την παροχή πόσιμου νερού και την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού. Αξιοποίηση των υφιστάμενων φραγμάτων της περιοχής για τις ανάγκες άρδευσης των γεωλογικών εκτάσεων των αντίστοιχων γεωλογικών περιοχών εκεί. Αντικατάσταση ή και κατασκευή νέου δικτύου ίδρυψης αποκέντρωσης ομβρίων όπου αυτό απαιτείται. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε τους Δήμους Άρκος, Χωριστικού και Ερέτριας, οι οποίοι εφήρμοσαν πρόγραμμα εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυψης, εγκαθιστώντας συστήματα τηλεπαρακολούθησης των αντιλιοστασίων και αυτοματισμού των δικτύων ίδρυψης με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων. Όσον αφορά τώρα τη διαχείριση των λιμάτων, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία περιαστικών λιμάτων και με την αντίστοιχη εναρμονισμένη νομοθεσία την ελληνική, για όλες τις περιπτώσεις κοινοτήτων από 2.000 έως και 15.000 κατοίκους είναι επιβεβλημένη η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και η κατασκευή κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο θα φροντίσουμε για την εκπόνηση μελέτης, τη διερεύνηση δυνατότητας ώστε να λειτουργήσει η κατάσταση επεξεργασίας λιμάτων στην Μελίτη, ένας βιολογικός καθαρισμός, ώστε να εξυπηρετηθούν και οι τοπικές κοινότητες των οποίων τα λίμματα εκβάλλουν στο ποτάμι, το γεωπόταμο, καθώς και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της βιομηχανικής περιοχής, της ΠΙΠΕΜ. Επίσης, θα
σε συνεργασία και με την ΔΕΙΑΦ θα επιδιώξουμε να εκπονηθεί μελέτη για την αξιοποίηση της ηλίου, της λάσπης δηλαδή, που προκύπτει από τον βιολογικό καθαρισμό, ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν λίπασμα στη γεωργία ή ακόμα και για την παραγωγή βιοαερίου, καθώς και την αξιοποίηση του ρεύματος εκροής του βιολογικού σταθμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών άρτευσης των γύρω γεωργικών περιοχών εκεί της εγκατάστασης. Τώρα, στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με την ανακύκλωση. Γιατί η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης θα πρέπει να ξεκινά από την προσχολική ηλικία και τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν την ανακύκλωση από την στιγμή που μαθαίνουν ότι τα σκουπίδια πετιούνται στο κάτω και όχι κάτω. Σκοπεύουμε λοιπόν να υλοποιήσουμε τέτοιες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηλαδή παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, σε θέματα ανακύκλωσης και περιβάλλοντος, με τρόπο ως το δυνατόν κατανοητό, βιωματικό και διαδραστικό. Να πούμε πληροφοριακά ότι οι Δήμοι Αχανών και Κατακόλου έχουν πραγματοποιήσει παρόμοιες δράσεις στα νηπιαγωγεία τους και έχουν βραβευθεί μάλιστα με βραβείο Best City Awards 2018, ένας θεσμός που βέβαια είναι άγνωστος για τον Δήμο της Φλόρινας. Θα επεκτείνουμε την δράση αυτή για την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα ανακύκλωση, την ευαισθητοποίησή τους και σε μεγαλύτερες ηλικίες μαθητών. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Έρευνας και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων υλοποιούν ήδη εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της ανακύκλωσης, ώστε να κατανοήσουν την αξία της ανακύκλωσης, της συμμετοχής τους στην ανακύκλωση και να ενημερωθούν για τα πολλαπλά ωφέλη που έχει αυτή στη κοινωνία και τους Δήμους. Εμείς θα επιδιώξουμε παρόμοιες δράσεις και διαγωνισμούς. Θα ενθαρρύνουμε τις σχολικές μονάδες ώστε να συμμετέχουν σε πανελλήνιους διαγωνισμούς ανακύκλωσης στα πλαίσια του ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ανταποδοτικής ανακύκλωσης και μπορούμε να αναφέρουμε σαν παράδειγμα τον Δήμο Βρυλυσσίων, ο οποίος δεξήγαγε μαθητικό διαγωνισμό σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, την ΑΦΗΣ, την Ανακύκλωση Συσκευών, την Oil for Life, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Δήμου Follow Green. Και στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν μαθητές από τη βαθμίδα του νηπιαγωγείου όσο και το Λύκειο, συνολικά περίπου 3.000 μαθητές, με στόχο την συλλογή και ανακύκλωση 4 ρευμάτων υλικών. Χαρτί, συσκευές, τηγανέλαιο και μπαταρίες σε ειδικούς κάτους που τοποθετήθηκαν στα σχολεία τους. Κάθε φορά που ανακύκλωναν οι μαθητές, κέρδιζαν πόντους ώστε να αναδείξουν το σχολείο τους πρώτο και μέσα σε διάστημα 7 μηνών, βέβαια με τις συντονισμένες προσπάθειες μαθητών, γονέων φυσικά και των εκπαιδευτικών, κατάφεραν να συλλεχθούν 21 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών. Τώρα, όσον αφορά για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ενηλίκων πάνω στο θέμα της ανακύκλωσης, γιατί οι ενηλίκες είναι αυτοί που θέλουν κάτι ανταποδοτικό, ένα κέρδος από την ανακύκλωση, στοχεύουμε να ενημερώσουν τους δημότες, πιο πολύ εστιάζοντας στην σωστή διαδικασία της ανακύκλωσης, στα ωφέλη που έχει η ανακύκλωση, αλλά και συγκεκριμένα στην ανακύκλωση υλικών επικίνδυνων, όπως είναι οι μπαταρίες, οι συσκευές, τα τηγανέλαια, τα φάρμακα, τα ελαστικά και τα οικιακά οργανικά απόβλητα. Θα επιδιώξουμε συνεργασία με την ανταποδοτική ανακύκλωση, με το Εθνικό Φυτοσυλλογικό Σύστημα, ώστε οι συμμετέχοντες στη δράση να επωφεληθούν με κάποια έκπτωση των δημοτικών τελών. Συνεργασία με τις εταιρείες της βιομηχανικής περιοχής, ώστε στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να συμμετέχουν και αυτές σε ένα πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης και να παρέχουν στους συμμετέχοντες εκπτωτικά κουπόνια ίσως για την αγορά προϊόντων. Θα επιδιώξουμε επίσης συνεργασία με τους επαγγελματίες εστίασης αλλά και με φυσικά πρόσωπα για τη συλλογή χρησιμοποιημένων τηγανελαίων και την ασφαλή διαχείρισή τους. Και επίσης θα δουλέψουμε στην προώθηση της χρήσης των οικιακών κομποστοποιητών, κάτι που είναι ακόμη άγνωστο στον πολύ κόσμο, για την απόρριψη των οργανικών οικιακών αποβλήτων. Θα παρέχουμε δηλαδή τον εξοπλισμό, φυσικά μέσα από την χρηματοδότηση, και τις κατάλληλες συμβουλές χρήσης των κομποστοποιητών.
Και πάλι ο Δήμος Βελισσίων πραγματοποιεί δράση παροχής κάδων κομποστοποίησης και βιοδιασπόμενων σακουλών συλλογής κομποστοποιήσιμων υλικών, βοτανικών δηλαδή, με στόχο την ενεργή συμμετοχή των οικοκυριών στο πρόγραμμα αυτό της κομποστοποίησης. Και προχωράμε στην εξοικονόμηση ενέργειας, ένα θέμα που πονάει τη Φλόρινα. Κύριος πυλώνας για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Φλόρινας είναι φυσικά η τηλεθέρμανση. Με αυτό το ζωτική σημασία έργο του Φλόρινα, λόγω και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα εξοικονομούνται και ενεργειακοί πόροι, αλλά και χρήματα από την τσέπη των δημοτών. Φυσικά η κατασκευή της τηλεθέρμανσης στη Μελίτη, αλλά και στη Φλόρινα, αλλά και στη Μελίτη, θα συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος, λόγω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Ακούμε πολύ συχνά κατά τους χειμερινούς μήνες για τις αυξημένες συγκεντρώσεις αιρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα σε ολόκληρο το Δήμο Φλόρινας και υπό και σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Και αυτό οφείλεται στη χρήση καυσόξυλων και λιγνίτη για τις ανάγκες θέρμανσης των κατοίκων. Αυτή η περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά και η επιβάρυνση της υγείας των δημοτών, θα περιοριστεί σημαντικά με την κατασκευή της τηλεθέρμανσης της Φλόρινας, αλλά και της τηλεθέρμανσης της Μελίτης. Για τους λόγους αυτούς, επιδιώκουμε να συσταθεί μια ομάδα εργασίας, ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη του έργου της τηλεθέρμανσης, που είναι σε στάδιο αναμονής. Να επιλύονται τυχόν προβλήματα που προκύπτουν που από το βέβαια της Δημοτικής Αρχής και να φροντίσουμε για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Θα εκπονήσουμε επίσης μελέτη, να δούμε κονδύλια για την υλοποίηση και της τηλεθέρμανσης της Μελίτης ή δυνατόν και των οικισμών πέριξ του ΑΕΣ Μελίτης. Και θα επιδιώξουμε όταν επιτέλους πραγματοποιηθεί το έργο αυτό στη Φλόρινα, να συνδεθούν με αυτό όλες οι σχολικές μονάδες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια, δημοτικά κτίρια, στάδια, κτίρια υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κτλ. Πληροφοριακά επίσης να πούμε κάτι ζηλευτό, ο γειτονικός μας Δήμος Αμιντέου πρωτοπορεί και φιλοδοξεί στην ολοκλήρωση της πυροκατασκευής 2 λεπίτων καύσης βιομάζας ισχύως 30 ΜΒ. Το έργο αυτό θα εξασφαλίσει την αυτονομία και τη βιωσιμότητα της τηλεθέρμανσης Αμιντέου. Λόγω και του περιορισμού των ωρών λειτουργίας του ΑΕΣ. Ενώ παράλληλα θα δοθεί και η ευκαιρία αξιοποίησης των αγροτικών υποπροϊόντων της περιοχής. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό περίπου 70% από το ΕΣΠΑ και από τον τοπικό χώρο. Φιλοδοξεί επίσης ο Δήμος να γίνει και ο πρώτος Δήμος που θα έχει τηλεθέρμανση σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και με την επέκταση του δικτύου τηλεθέρμανσης προκειμένου να εξασφαλίσει ενεργειακή επαρκή για 4.000 ακόμη οικοκυριά. Οπότε είναι ένας Δήμος παράδειγμα για εμάς. Και ο Δήμος της Δεσκάτης, σε συνεργασία με τον ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης έχουν εκπονήσει μελέτη για λειτουργία τηλεθέρμανσης με χρήση βιομάζας στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Δεσκάτης, η οποία η μελέτη παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος. Θα επιδιώξουμε και εμείς εκπόνηση παρόμοιας μελέτης, σε συνεργασία βέβαια με αρμόδιους φορείς, για το προσδιορισμό του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής, των αγροτικών υπολοιμάτων δηλαδή και των υπολοιμάτων υλοτομίας. Θα δούμε τη δυνατότητα συλλογής της βιομάζας αυτής και τη διερεύνηση της βέλτιστης τεχνολογίας αξιοποίησης της βιομάζας για τις ανάγκες θέρμανσης φυσικά. Τώρα, όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκει την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αντίστοιχα. Πρωτοβουλίες και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια υλοποιούνται σε όλα τα κράτη του κόσμου, προσαρμοσμένα βέβαια, κατάλληλα και στα δεδομένα της κάθε χώρας και τις ανάγκες κάθε χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε και με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και των δημοσίων και δημοτικών κτηρίων με στόχο μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα. Σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Παρεμβάσεις που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι φυσικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, η σύνδεση των κτηρίων με την τηλεθέρμανση, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στην οροφή, αντικατάσταση υποχωμάτων με ενεργειακά, τοποθέτηση θερμομόνωση στο κέλυφο του κτηρίου αλλά και στην
όρθιοι και αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης. Να πούμε εδώ επίσης πληροφοριακά ότι ο Δήμος, η Δήμη Πηλέας Χωτιάτη, Βάρης Βούλτος Βουλιαγμένης, Φιλής και Κηφισιάς βραβεύτηκαν και αυτοί με το βραβείο Best City Watch για το 2018 για την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων και σχολικών μονάδων, όπως η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την ηλεκτροδότηση. Και ο Δήμος Φαρσάλων βραβεύτηκε επίσης με το ίδιο βραβείο για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ενέργειας σε δημόσια κτίρια, κατοικίες και καταστήματα. Και ο κοντινός μας Δήμος Άργος Οριστικού υλοποίησε πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων μέσω χρήσης βιομάζας ως κύριο καύσιμο για τις σχολικές μονάδες και τα δημοτικά κτίρια. Τώρα, συμπεριληπτικά, μπορούμε να πούμε ότι και παίρνοντας παράδειγμα από τους Δήμους που αναφέραμε, μιλάμε για έργα και δράσεις απόλυτα εφαρμόσιμες, εφόσον βρεθούν και αξιοποιηθούν κατάλληλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έργα που θα αναβαθμίσουν σημαντικά το περιβάλλον, την οικονομία και την ποιότητα ζωής όλων των δημοτών. Κλείνοντας την παρουσίαση αυτή, ζητούμε τη στήριξή σας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα ως αυριανή Δημοτική Αρχή να κάνουμε τις προτάσεις μας πράξη. Θα δεχτούμε με χαρά οποιαδήποτε παρατήρηση, επισήμανση και είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε σκληρά και σε συνεργασία βέβαια με όλες τις δημοτικές παρατάξεις, τους δημότες, ώστε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά για τον Δήμο Φλόρινας.